δικηγόρος του πατρών. Λοιπόν, κύριε Τσέρι, γιατί μας λέει ότι σε σχέση με την υπόθεση με την Σαρδέρα. Εκ μέρους της οικογένειας της Παπούσης, θα ήθελα να σας κάνω μια δήλωση για ενημέρωσή σας. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πράγματι επί της ουσίας κινδυνεύει πάρα πολύ σημαντικά η ζωή της. Έχουμε έρθει στην εισαγγελία προκειμένου να ενημερωθούμε για την πορεία της δικογραφίας, να δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και είναι πρόημο λίγο το στάδιο για να έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση και να μπορώ να σας ενημερώσω και εσάς με τη σειρά μου. Οι ευχές της οικογένειας και όλη μας η αγωνία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ προκειμένου η Γαριφαλιά να ξεπεράσει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει. Τα χτυπήματα ήταν πάρα πολύ βαριά, πάρα πολύ βίαια και δυνατά και περιμένουμε την εξέλιξη της πορείας της υγείας της και αντίστοιχα περιμένουμε και την εξέλιξη της ανάκρισης η οποία θα ξεκινήσει άμεσα ώστε να διαπιστώσουμε ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά τα οποία οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Η σχέση της κοπέλας με το αγόρι, ποια ήταν στο παρελθόν, είχε συμμετοχή κάτι παρόμοιο, αλλά σε ποιο... Είναι πάρα πολύ νωρίς να σας πω κάτι τέτοιο. Όλα αυτά θα τα δει η δικογραφία αφού ελέγξει όλες τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων μαρτύρων. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε έρθει για να ενημερωθούμε ακριβώς για το περιστατικό και να λάβουμε αντίγραφο της δικογραφίας και στη συνέχεια θα είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε ερώτηση. Δράση την περίμενε εκεί στον ξενοδοχείο απ' έξω. Υπάρχει βιντεολειπτικό, υπάρχει υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου από το οποίο θα βγουν όλες οι απαντήσεις και θα μπορέσουμε να έχουμε ακριβή συμπεράσματα για το πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό. Υπήρχε σχέση. Ναι, υπήρχε σχέση μεταξύ τους το τελευταίο χρονικό διάστημα άνω των 6-7 μηνών. Είχε κακοποιητική συμπεριφορά ο... Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Της κοπέλας την γνώριζε, δηλαδή είχαν επαφές με αδέρφια της. Ναι, υπήρχαν επαφές. Είχαν μια σχέση κανονική. Συζούσαν και ήταν σύντροφοι το τελευταίο χρονικό διάστημα.